Βγήκε μια έρευνα, να υπάρχει έτσι μια διάσταση απόψεων. Ναι, αλήθεια. Ναι. Εγώ ακούω και τους γονείς, ήμουν σε μια παρέα και λέει να κάνουμε το εμβόλιο, αυτό που κάνουμε στα κορίτσια. Γιατί... Το... Τι θέτε ερώτημα, του... ρε παιδιά, είναι τραχύλου ναι. Και μου ερωτήσαν να το κάνω. Λέω, παιδιά, εγώ το έχω κάνει στην κόρη μου. Είναι δυνατό. Η αλήθεια, υπήρχε ερώτημα και υπάρχει και μεγάλη ανησυχία. Το 90% πάντως λέει ότι πιστεύει στην αποτελεσματικότητα. Οι Έλληνες εμπιστεύονται με βάση το Ευρωβαρόμετρο. Είναι η έρευνα που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο. Δείχνει ότι το 90% των Ελλήνων εμπιστεύονται τα εμβόλια, το οποίο είναι μάλλον ένα πολύ θετικό. Φαίνεται ότι οι Έλληνες, κύριε Δαμίδη, το ξέρει καλύτερα, δεν έχουν επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο λέμε βαθμό. Λέμε και τις κάρτες, αλλά μιλάει ναι. Δήμητρα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα που υπάρχει. Υπάρχει ο διχασμός βέβαια, ότι το 90% λέει ναι και κανένας δεν το κάνει. Το 10% μόνο του πληθυσμού εμβολιάζεται. Και αυτό έχει να κάνει. Έχει και στους γιατρούς να δείτε πόσο χαμηλό είναι. Σοβαρά, ε. Βεβαίως. Υπάρχει ακόμα μια εδρεωμένη αντίληψη, μάλιστα, πιστεύω, στον κόσμο. Ότι. Φοβική απέναντι στον εμβολιασμό. Και ειδικά στη γρήπη, δεν... κυρία Δαμίδη, υποθέσω, γιατί εκεί ήταν πάντα πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Εκεί, επειδή κατέτος Δήμητρα έρχεται στο προσκήνιο η γρήπη, ενώ τα των παιδιών τα ξεχνάμε. Τη στιγμή που εκεί πρέπει να πέσει το μεγαλύτερο βάρος. Ναι. Γιατί αν μέχρι την ηλικία από τους 6 μήνες και πάνω κάνουμε τους εμβολιασμούς, γίνεται ένα τείχος προστασίας για την ίδια την οικογένεια. Έχετε ακούσει μαμάδες που λένε, μα γιατί αρρωσταίνω? Γιατί το παιδάκι κουβαλάει συνεχώς ιώσεις. Θα μπορούσε άνετα να μην τις κουβαλάει και να υπάρχει τείχος προστασίας και στην κοινωνία. Να, μας βλέπεις πείτε, τώρα, βλέπετε, αυτό που λέει ο κύριος Αδαμίδης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, είναι σοβαρό. Αλλά φαντάζομαι, λόγω και του εθνικού εμβολιασμού του προγράμματος που υπάρχει, τα βασικά εμβόλια τα κάνουν οι Έλληνες. Ναι, τα βασικά, γι' αυτό είναι ο μεγάλος προβληματισμός. Την τιμή την αποδίδω στους παιδιάτρους μας. Ναι. Πού υπάρχει ο μεγαλύτερος προβληματισμός στους γονείς, εκτός από το εμβόλιο που είπε και η Αμαλία πριν? Θυμάστε, Δημήτρη, ότι είχε γίνει εκείνος ο ντόρος με τη δημοσίευση στο Lancet το 1998, που απεσήρθη βέβαια η δημοσίευση, που συνέδεε ορισμένα εμβόλια με κάτι τραγικό, με αυτισμούς κλπ. Ναι, ναι, ναι. Οι γονείς τρομοκρατούνται όταν ακούν κάτι τέτοιες πιθανές επιπλοκές. Αυτό όμως ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα. Απεσήρθη από το Lancet το 2000, ο δε γιατρός, ο συνάδελφος, ο Wakefield, έχασε την άδειά του. Του αφαίρεσαν την άδεια. Γιατί είχε στηριχθεί σε fake news. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό στην πράξη ποτέ, ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Έτσι. Η συζήτηση συνεχίζεται στην κοινωνία. Εγώ στο ιατρείο, με τους ακούω, έρχονται πάρα πολύ συχνά και ρωτάνε, να το κάνω, μην το κάνω. Αν είναι δυνατόν δηλαδή σήμερα να υπάρχει τέτοιο ερώτημα στη κοινωνία. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί, γιατί πάρα πολλές ασθένειες βασικές έχουν περάσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως λέμε εμείς πάντα οι δημοσιογράφοι, ακριβώς εξαιτίας των εμβολίων. Δηλαδή, ο ρόλος σας, Δήμητρα, είναι σημαντικός και το ξέρεις. Από εσάς ξεκινάει και αυτό που κάνετε και σήμερα. Είναι πάρα πολύ έγκαιρα τοποθετημένη η σημερινή σας εκπομπή για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να ξεκινήσει σωστά από τη νέα σεζόν του εμβολιασμού. Κυρία Δαμίδη, αυτό για τα κορίτσια, για το εμβόλιο του τραχύλου της μήτρας. Ναι. Επειδή βρέθηκα σε 2 συζητήσεις και όσοι έχουμε κορίτσια, άλλοι λένε, εγώ δεν το κάνω, φοβάμαι. Μα είναι δυνατόν να μην. Κανονικά πρέπει να το κάνουν και τα αγόρια, μάλια. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δεν είναι, κυρία Δαμίδη? Υπήρχε η αρχική οδηγία. Αυτό δεν το γνώριζα. Ασκεί προστασία τεράστια στα κορίτσια μας. Είναι δυνατόν. Τώρα, επειδή είναι και πολύ νωρίς η έναρξη των σεξουαλικών επαφών, είναι κίνδυνο, ναι. Θα προστατεύσει το μέλλον τους από την πλευρά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Και μην ξεχνάμε ένας ότι ακόμα. Είναι καρκίνους αναπτυγμένες, έτσι αναπτύσσεται πάρα πολύ εύκολα. Ναι, να μην ξεχνάμε ότι δύο Έλληνες ήταν εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν πρώτοι την ιδέα του εμβολιασμού. Ήταν ο Τιμόνης και ο Πιλαρινός το 1760. Η πρώτη. Και έκανα την πρώτη δημοσίευση, η οποία απερίφθηκε. Μετά ήρθε, μετά από πολλά χρόνια, ο Άγγλος, ο Τζένερ, για να βάλει το παιδάκι εκεί. Να θυμίσουμε εδώ, ειδικά για αυτό το εμβόλιο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, που καλύπτει πάρα πολλούς τύπους του ιού. Άρα παρέχεται μια πολύ μεγάλη προστασία σε ποσοστό ακόμα και 90% και πάνω. Καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση, από τον ΕΟΠΗ. Δεν πληρώνει ο γονέας τίποτα, αλλά μέχρι τα 18 έτη. Καλυπτόταν το εμβόλιο μέχρι μεγαλύτερης ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Δαμίδη. Ναι, βεβαίως. Αλλά τώρα έχει περιοριστεί, φαντάζομαι, και λόγω της κρίσης και έχει πάει μέχρι τα 18. Ακριβώς. Άρα οι γονείς που δεν το έχουν κάνει θα πρέπει να το θυμηθούν αυτό. Δεν γιατί είναι τεράστιο το κόστος, πάντως, ακόμα και αν κάποιος θελήσει, δηλαδή, και να το βάλει από την τσέπη του, δεν είναι τόσο τεράστιο. Εντάξει, είναι μεγάλο το κόστος, κύριε Δαμίδη. Αλλά στο κάνουμε γέρος, δεν χρειάζεται να το πληρώσουμε. Μιλάω για τα υπόλοιπα, τώρα για το 1 ευρώ του αντιπληρωτικού. Άρα το μήνυμα που θα βγάλουμε από εδώ είναι ότι πρέπει να κάνουν και τα παιδιά μας να εμβολιάζουμε και οι ευπαθείς ομάδες να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης. Πρέπει, έτσι δεν είναι, κυρίως, και να κλείσουμε, κύριε Δαμίδη. Κυρίως για να λέτε εσείς το, όχι για να ευλογηθείτε, αλλά εάν το βάλετε μπροστά θα δουλέψει. Εγώ είχα
μια συνάδελφο από την Κοζάνη, ναι. Τη Χαρά, η οποία ήταν αντίθετη. Με την κουβέντα που κάναμε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι υπέρμαχος. Υπέρμαχος. Η παιδίατρη, η αλήθεια είναι που αντιτίθεται. Μάλιστα. Το είπε μα το είπε και ο κύριος Αδαμίδης, ότι είναι πολύ γιατροί που αντιτίθεται. Ναι, ενημέρωση, γιατί δεν υπάρχει καλύτερη θωράκιση για κανέναν από εμάς.